Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Επιτυχία φαίνεται πως ολοκλήρωσαν τα stress test οι ελληνικές τράπεζες. Να δούμε ωστόσο ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Μαζί μας η Βάσου Άγγελε. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Οι τράπεζες φαίνεται ότι πέρασαν τον δύσκολο κάβο των stress test. Δεν είναι τυχαίο ότι στην σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον μας ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών ότι το θέμα των τραπεζών δεν έπεσε καν στο τραπέζι από τους δανειστές. Δηλαδή, ενώ πριν τη σύνοδο αναμενόταν να συναντηθούν οι τραπεζίτες στην Φραγκφούρτη με τον εποπτικό μηχανισμό, τον SSM και την Danielle Nouy, και δεν ξέραμε τι ακριβώς το προκύψει και αναμενόταν κάποιοι ίσως να έρθουν στην Ουάσιγκτον, τελικά τα πράγματα πήγαν πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο επέστρεψαν στην Ελλάδα και πλέον ετοιμάζουν το επόμενο βήμα τους. Βέβαια, επίσημα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 5 του μήνα, 5 Μαΐου, όπου θα ανακοινωθούν ακριβώς οι επιδόσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider πάντως, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που πιάνουν οι τράπεζες στο δυσμενές σενάριο κυμαίνεται μεταξύ 5,8% και 7,8%. Τα τεστ αυτά δεν είναι τεστ αποτυχίας και επιτυχίας για τις τράπεζες φέτος, ωστόσο αναμενόταν με μεγάλη αγωνία η απόδοσή τους. Φαίνεται όμως πως ήταν καλά προετοιμασμένες και έτσι κατάφεραν να περάσουν αυτή τη δοκιμασία, η οποία η αλήθεια είναι πως είχε επισκιάσει και το επενδυτικό κλίμα και το χρηματιστήριο τους τελευταίους μήνες. Yeah. Γενικά υπήρχε μια βεβαιότητα προς την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα που αποτελεί πυλώνα της. Και έτσι τώρα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με τη μεγάλη πρόκληση κυρίως των κόκκινων δανείων. Οι στόχοι είναι φιλόδοξοι για το 2018. Οι τράπεζες θα πρέπει και στο επίπεδο των πληστηριασμών να συνεχίσουν όπως κάνουν δυναμικά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι οποίοι έχουν και μια πολύ θετική επίδραση στο κλίμα, μάλλον στην ψυχολογία των οφηλετών, των στρατηγικών οφηλετών, οι οποίοι σπέβδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και αυτό είναι το ζητούμενο. Επομένως, το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι μη βασικές δραστηριότητες, όπως λέγονται, οι οποίες θα πρέπει να ρευστοποιήσουν. Έχουν ήδη καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης στους 4 συστημικές τράπεζες. Έχουν υλοποιήσει προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Η Eurobank και η Πειραιός εντός του έτους και στην πορεία αναμένεται και από την Alpha Bank και από την Εθνική Τράπεζα. Ειδικά για την Εθνική Τράπεζα αναμένεται η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, επισπεύδονται διαπραγματεύσεις όπως προέκυψε από το χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ. Έχουν σημειωθεί πολλές καθυστερήσεις με τις ανατροπές που υπήρξαν και επομένως είναι καθοριστικό και κρίσιμο να ρευστοποιηθεί ούτως ώστε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή της επάρκεια. Επομένως, δεν αναμένεται να καταθέσουν σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πλαίσιο των stress test τράπεζες. Αυτό βέβαια θα φανεί το Σάββατο 5 Μαΐου, θα ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα.